Σας καλωσορίζουμε στην καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της ΕΠΟ, κύριο Παναγιώτη Μπαλτάκο. Κύριο μέλημα της διοίκησης ΕΠΣΧΙΟΥ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας μας είναι η ανέλυξη και η πρόοδος του χιώτικου ποδοσφαίρου και η ανάδειξη νέων ταλέντων και αθλητών που θα στελεχώσουν μετέπειτα είτε στις τοπικές μας ομάδες είτε ακόμα και ομάδες των εθνικών κατηγοριών. Βέβαια, οι δύσκολες συνθήκες που βιώσαμε με την πανδημία δυσκόλεψαν και τη δική μας προσπάθεια και των ομάδων προς αυτή την κατεύθυνση. Παρόλα όμως αυτά, μαζί με τους παράγοντες των σωματείων, των οποίων η συμβολή ήταν πραγματικά σημαντική, και των αθλητών, καταφέραμε να διοργανώσουμε τα πρωταθλήματα ανδρών και υποδομών με επιτυχία. Οι μεικτές ομάδες μας, K17 και K15, υπό τις οδηγίες των προπονητών μας Γεώργιο Κακούσιο και Μιχάλη Χατζηδάκη, συμμετείχαν στο τουρνουά προεπιλογής εθνικών ομάδων στον Όμιλο Αιγαίου και κατέλαβαν την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα. Τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε για την αγωνιστική τους παρουσία. Κάποιος δημοσιογράφος πριν από λίγο ήρθε για μια συνέντευξη μικρής διάρκειας και με ρώτησε εάν είμαι σαν πρόεδρος της ΕΠΟ ευχαριστημένος από τη λειτουργία της ΕΠΣΧΙΟΥ. Του απάντησα ότι η γνώμη μου για την ΕΠΣΧΙΟΥ είναι απολύτως θετική, γιατί έχω εικόνα από την ΕΠΟ, κεντρική εικόνα πώς λειτουργούν οι ΕΠΣ, και σήμερα διατρανώνεται, επειδή έχω έρθει από το πρωί, διατρανώνεται αυτή η πεποίθηση, τεκμηριωμένα πλέον με αυτά που βλέπω. Δεν έχω όμως μόνο άποψη ή γνώμη, έχω και στοιχεία, κάτι τα οποία η ΕΠΣΧΙΟΥ δεν το έχει. Αλλά εμείς στην ΕΠΟ τα έχουμε κεντρικά. Εδώ έχετε αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα το τοπικό 19 ομάδες. Δύο ομάδες οι οποίες δεν μπήκαν στο Μητρό θα μπουν, είναι ενεργές, και δύο ομάδες που έχουν ακαδημίες. Και έχετε πληθυσμό 52.000, αν θυμάμαι καλά, με βάση την πρόσφατη. Ξέρετε, τον πληθυσμό σας δεν χρειάζεται να πω εγώ. Αυτό τι σημαίνει στατιστικά? Ότι το ποδόσφαιρο στοιχείο είναι πάρα πολύ ψηλά, επειδή ο μέσος όρος βγαίνει ότι περίπου ανά 2.500 κατοίκους έχετε μία ομάδα. Αυτός ο μέσος όρος είναι πολύ υψηλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Στους υπόλοιπους νομούς, αντίστοιχους βέβαια, δεν μιλάω για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο αριθμός είναι περίπου 3.500-4.000. Εδώ λοιπόν, κάτι το οποίο εμένα προσωπικά και με εκπλήσει και με συγκινεί, το ποδόσφαιρο της Χίου είναι πάρα πολύ ψηλά και αυτό δεν μπορεί να οφείλεται σε τίποτε άλλο παρά μόνο στην καλή λειτουργία της τοπικής ΕΠΣ. Αξίζουν λοιπόν συγχαρητήρια στον πρόεδρο της ΕΠΣ αλλά και στο Διοικητικό Συμβούλιο για αυτό το οποίο έχετε πετύχει εδώ. Και μιλάμε για τη Χίο, η οποία είναι, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ένας νομός με ιδιαιτερότητες, ένας νομός παραμεθόριος, άρα ένας νομός στον οποίο πρέπει η ΕΠΟ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και σημασία. Αυτό το κάνουμε από εφέτος, προσπαθώντας να ενισχύουμε οικονομικά όλες τις ενώσεις, μεταξύ αυτών και τη Χίο. Έχουμε δώσει σαν ΕΠΟ μέχρι στιγμής το ποσό των 30.000 ενώσεων σε κάθε μία από τις 53 ενώσεις, δηλαδή περίπου 1.600.000. Θα δώσουμε και άλλα χρήματα βέβαια μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος και θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε τις ενώσεις, έτσι ώστε το ποδόσφαιρο. Αν μου πείτε γιατί το κάνετε αυτό και γιατί έχει αξία να παίζουν ποδόσφαιρο στη Χίο, γιατί έχει αξία να έχει Χίο τόσες ομάδες? Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα του απλού, μέσου, λαϊκού ανθρώπου. Το ποδόσφαιρο, όπως συνηθίζω να λέω, δεν είναι τένις, δεν είναι το άθλημα της ελίτ, είναι το άθλημα των πολλών, είναι το άθλημα της καθημερινότητας, είναι το άθλημα του ανθρώπου της διπλανής πόρτας. Και τι σημασία έχει να μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο ένας κάτοικος, ένα παιδί, ένας 20χρονος στη Χίο? Είναι ένας από τους συνεκτικούς ιστούς, γιατί ο συνεκτικός ιστός φυσικά είναι και εργασία. Αλλά όσον αφορά την άθληση, όσον αφορά τη διασκέδαση, το ποδόσφαιρο είναι συνεκτικός ιστός, ο οποίος κρατάει τα παιδιά στον τόπο τους και κρατάει τα παιδιά στον τόπο τους μακριά από οτιδήποτε άλλο επιλείψιμο. Άρα λοιπόν, για την ΕΠΟ έχει τεράστια σημασία να λειτουργούν σωστά οι ενώσεις, να υπάρχουν ομάδες, να παίζουν οι ομάδες
Και ακόμα περισσότερο, επειδή ρώτησα πριν από λίγο τον κύριο Φεργαδιώτη πόσες ομάδες είχατε στοιχείο πριν από 10 χρόνια και μου λέει 30. Τι σημαίνει αυτό? Μνημόνιο και COVID είχαν σαν αποτέλεσμα αρκετές ομάδες σε όλη την Ελλάδα να μην μπορούν να λειτουργήσουν για λόγους οικονομικούς, τους οποίους όλοι καταλαβαίνετε. Σκοπός και πρόθεση λοιπόν της ΕΠΟ είναι, ενισχύοντας οικονομικά τις ενώσεις, όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες είναι ανενεργές ή ενυπνώσει, όπως τα λέγαμε, να μπορέσουν να επαναδραστηριοποιηθούν, ούτως ώστε αυτός ο συνεκτικός ιστός να γίνει ακόμα πιο συνεκτικός και ακόμα πιο δυνατός και ιδιαίτερα σε ένα νομό σαν το δικό σας. Γι' αυτό λοιπόν συγχαίρω τον πρόεδρο της ΕΠΟ, συγχαίρω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με αυτά τα λίγα λόγια εύχομαι σε όλους καλή χρονιά. Και θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι η περίοδος 1991-1997 μπορεί να χαρακτηριστεί χρυσή στην ιστορία του χιόνιου ποδοσφαίρου χάρη στην ομάδα του Βαρβασιακού που διακρίθηκε αρχικά στη Δέλτα Εθνική, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια, έπαιξε στη Γάμα Εθνική και τελικά κατέληξε λόγω οικονομικής αδυναμίας. Και κρατώ αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος της ΕΠΟ, ότι θα υπάρχει οικονομική ενίσχυση. Πρέπει ιδιαίτερα, κύριε Πρόεδρε, στα αεραστεχνικά σωματεία. Αυτά είναι που κρατούν το ποδόσφαιρο. Τα αεραστεχνικά σωματεία. Και χαίρομαι γιατί είπατε ότι, ότι θα υπάρξει μια οικονομική ενίσχυση. Και έγραψαν ιστορία λοιπόν οι διοικήσεις, οι προπονητές, οι παίκτες, οι φύλαθλοι και πιο πολλοί από όλους αυτοί που είχαν βάλει το χέρι βαθιά στη τσέπη για να στηθεί αυτό το οικοδόμημα. Αυτή την περίοδο λοιπόν βάζει στο στόχαστρό του το βιβλίο με τίτλο «Βαρβασιακός, το ζηλευτό ταξίδι» με υπότιτλο «Από τις αλάνες σε εθνικές κατηγορίες» από τις εκδόσεις ΑΒ και με χορηγία «Τη τεχνική εταιρεία Χίου» του Γιάννη Ζανάρα. Με μια μικρή αναδρομή στην αρχική συμμετοχή χιακών ομάδων σε εθνικές κατηγορίες ΑΕΤΟΣ, Μικρασιατική, ΑΕΧΙΟΥ, Παχιακός, ΑΠΟΧΙΟΣ γίνεται μια αναφορά και στα συμπαραμαρτούντα του ποδοσφαίρου. Στις αλάνες, στο διπλό, σταματωμένα γόνατα. Και ακόμα στην προσφυγιά, στο βαρβάσι, σε όλα όσα προηγήθηκαν τη ίδρυση της ομάδας του Βαρβασιακού. Τη πλακέτα του πρόεδρου της ΕΠΟ θα απονείμει ο πρόεδρος της ΕΠΣΧΙΟ. Ποπί, δώσε μου αυτό το χαρτί. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της ΕΠΟ θα απονείμω στον πρόεδρο το επίσημο δώρο, ας το πούμε έτσι, το οποίο δίνει η ΕΠΟ σε όλους τους ξένους που έρχονται στην Ελλάδα και το παρέχω αυτό, το δίνω στον πρόεδρο της ΕΠΣΧΙΟΥ εξαιτίας αυτών που είπα προηγουμένως.